το πρώτο θέμα και μην βαφκαλίζεστε ότι κάποιοι κοιμούνται και ξυπνάνε έχοντας εσάς στο μυαλό τους. Δεύτερο, τα κανάλια δεν τα κλείνει η κυβέρνηση. Το ερώτημα αυτό, η επιχειρηματολογία αυτή έχει καταρριφθεί σε αυτήν εδώ την επιτροπή. Είναι οι μέτοχοι, κύριε Αναστασιάδη, που δεν έβαλαν το χέρι στην τσέπη. Οι μέτοχοι, οι οποίοι επί 27 χρόνια είχαν μάθει να χρησιμοποιούν δημόσιο αγαθό, όπως οι τηλεοπτικές συχνότητες, χωρίς να πληρώνουν ούτε μία δραχμή, ούτε ένα ευρώ, και τώρα χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους ως ασπίδα. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει να σας πω ότι μου έκανε οποία έχετε κάνει. Είναι δικαίωμά σας να γράφετε για γκουλάγ του ΣΥΡΙΖΑ ή να χρησιμοποιείτε γκουλάγ του ΣΥΡΙΖΑ. Γκουλάγ. Ναι. Ή να χρησιμοποιείτε αυτούς τους αήθεις χαρακτηρισμούς για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δική σας εφημερίδα είναι, ο καθένας δίνει το πολιτικό του στίγμα. Και βεβαίως δεν μπαίνω στον πειρασμό, γιατί δεν είναι αντικείμενο αυτής εδώ της Επιτροπής, να σχολιάσω το δημοσιογραφικό σας προϊόν, ούτε τη δημοσιογραφική γλώσσα που χρησιμοποιείτε, ούτε το γεγονός ότι, όπως δηλώσατε εδώ πριν από λίγο, στο ξεκίνημα της Επιτροπής, δεν έχετε κανένα πρόβλημα με το bullying. Γιατί εγώ προσωπικά να σας πω ότι έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με το bullying. Ούτε επίσης ότι κατ' επανάληψη η εφημερίδα σας μέσω των lifestyle προτύπων που προβάλλει έχει ξεπλύνει κατά πολλούς φασιστικά μορφώματα ή υποβαθμίζει κατ' επανάληψη τη γυναικεία υπόσταση. Όπως είπα, αυτά δεν είναι αντικείμενο αυτής εδώ της Επιτροπής. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, επειδή ξέρετε ότι και εγώ δημοσιογράφος είμαι επί πολλά χρόνια, πώς ένας απλός δημοσιογράφος σαν και εσάς έφτασε να έχει καταθέσεις τέτοιου ύψους στις τράπεζες, γιατί όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων δεν έχει αυτή τη δυνατότητα στον τύπο. Αν δηλαδή είναι οι ικανότητές σας που σας οδήγησαν εκεί, ή αν, όπως λέει ο πρώην συνεταιρός σας, ο κ. Μάκης Τριανταφυλόπουλος, χρησιμοποιείτε μέσω της δημοσιογραφίας τρόπους αθέμητους, λαϊκίστικους ή ακόμη και εκβιαστικούς. Ναι. Πρώτα απ' όλα, απλώς να αποκαταστήσω κάτι που είπατε. Όταν είπα δεν έχω πρόβλημα με το bullying, είπα δεν έχω πρόβλημα. Ναι, όταν είπα δεν έχω πρόβλημα με το bullying, είπα δεν έχω πρόβλημα να δεχθώ bullying. Όχι με το bullying γενικά, ασφαλώς. Έτσι όπως το είπατε, δεν είχε την αμφίδρομη διάσταση, πιστέψτε με. Ωραία. Το αποκαθιστώ τώρα με αυτόν τον τρόπο, γιατί όπως σωστά είπατε, είναι μείζον ζήτημα των ημερών. Οι άλλες παρατηρήσεις, οι οποίες αφορούν δικές μας, πώς το λένε, διαφορετικές απόψεις, νομίζω ότι δεν είναι το αντικείμενο της Επιτροπής. Επίσης, νομίζω ότι δεν είναι καλή ημέρα σήμερα να επικαλείστε τον κύριο Τριανταφυλόπουλο. Δεν επικαλούμε. Εγώ σας λέω κάποια δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Είναι μια ατυχή ημέρα για τους θεσμούς. Και θα σας εξαιτίας πείρας σας συνιστώ να έχετε ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα αυτό. Το οποίο φαίνεται ότι έχει παρασύρει. Αφήστε τις νουθεσίες τώρα. Ο καθένας, όπως είπαμε, ο καθένας και η καθεμιά μας κρίνεται, γιατί είναι δημόσια η συνεδρίαση αυτή. Φιλικά. Να σας πω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, υπάρχει μία. Κύριε. Είδατε, για να λέτε το όνομα αυτό, κύριε Αναστασιάδη, συγγνώμη. Υπάρχει μία. Τώρα να βγάλουμε τα ενίκο και ενδύμο. Υπάρχει στη δημοσιογραφική πιάτσα, για να χρησιμοποιήσουμε και αυτή την ορολογία, η αίσθηση ότι τα πιο κερδοφόρα ρεπορτάζ είναι τα ρεπορτάζ τα οποία δεν έχουν δημοσιευθεί ποτέ. Δηλαδή, γίνονται κατά παραγγελία και δεν δημοσιεύονται. Βάζοντας το στόχαστρο επιχειρηματίες και πολιτικούς, αφήνοντας να πλανώνται, ξέρετε, κάποιοι σαφείς υπαινιγμοί, υπομορφήν κουίζι. Αυτή την πρακτική εσείς πώς την κρίνετε, πώς τη σχολιάζετε, την έχει χρησιμοποιήσει η εφημερίδα σας? Θα ήταν ότι πρέπει για το όνομα που χρησιμοποιήσατε κατά λάθος. Ειλικρινά δεν θα μπω στη μεταξύ σας αντιπαράθεση, αλλά θέλω να πω, είναι ευθεία η ερώτηση. Το πρώτο θέμα έχει χρησιμοποιήσει, έχει δημοσιεύσει τέτοιου είδους quiz, τα οποία να έχουν ροζ, να αφήνουν ροζ υπονοούμενα, να έχουν να κάνουν με σχέσεις συγγενικές μεταξύ διαφόρων προσώπων. Και σας λέω, αναφέρομαι σε πολιτικούς, επιχειρηματίες, γιατί ξέρετε, υπάρχει μία αίσθηση ότι αυτού του είδους οι γρίφοι ουσιαστικά λειτουργούν εκβιαστικά. Γράφω κάτι για κάποιον, χωρίς να λέω το όνομά του, αφήνοντας κάποιες αιχμές, ούτως ώστε να μπορέσω να έχω κάποια κέρδη από αυτή την ιστορία. Ναι, έχετε δίκιο στην διάγνωση που κάνετε, γιατί πράγματι στη δημοσιογραφία, στην τρέχουσα τουλάχιστον τα τελευταία 25-30 χρόνια, χρησιμοποιείται αυτή η μέθοδος. Όμως. Από εσάς χρησιμοποιείται? Εμείς μόνο υπό την έννοια αστεϊσμού ή υπό την έννοια
αναφορά σε ένα πράγμα το οποίο όλοι το ξέρουν, ας πούμε, αλλά δεν θέλουμε να το κατονομάσουμε επίτηδες για να μην βλάψουμε κανέναν. Μόνο σε αυτή την περίπτωση και σε καμιά περίπτωση ούτε για να εκβιάσουμε, ούτε για να προκαταλάβουμε κάτι, με την έννοια ότι δεν ζητάμε από κανέναν τίποτα. Δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα. Άρα, ποιο να εκβιάσουμε, ας πούμε. Ποιος ο λόγος τότε να γράφονται αυτά, γιατί ξέρετε, η έννοια του αστεϊσμού είναι και πολύ υποκειμενική. Δεν είναι αντικειμενική. Γιατί, για παράδειγμα, εγώ έχω μπροστά μου μία σειρά από τέτοια δημοσιεύματα, τα οποία ειλικρινά δεν με έκαναν να γελάσω. Με έκαναν να προβληματιστώ ποια είναι η χρησιμότητα αυτών των, ναι, παρότι τώρα, των γρίφων. Παρότι τώρα, ας πούμε, δεν είναι το θέμα το σημερινό, και είναι και ανεξάρτητο, όπως ξέρετε εσείς τώρα στη δημοσιογραφία, είναι ανεξάρτητο. Ο κάθε δημοσιογράφος πιστεύει ότι έχει τη δική του σχολή και ότι η δική του αντίληψη είναι σωστή. Παρ' όλα αυτά, δεν μου απαντήσατε, επειδή ξέρετε, δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Απαντώ σαφώς ότι κανένα δημοσίευμά μας δεν έχει σκοπό συναλλαγή ή οτιδήποτε, διότι δεν κάνουμε συναλλαγές. Και ούτε δεχόμαστε ούτε συναλλαγές. Δεν μου απαντήσατε. Οι καταθέσεις που υπάρχουν στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς είναι μόνο από τη δουλειά σας? Γιατί, μισό λεπτό, το σημείωσα. Είπατε ότι είστε εθελοντικά στην εφημερίδα και ότι είναι μεράκι η δημοσιογραφία. Ότι η δημοσιογραφία είναι μεράκι, το ξέρετε κι εσείς. Βεβαίως, το ξέρω. Γιατί νομίζω ότι και τώρα. Απλώς σας λέω ότι δεν είναι πολλοί δημοσιογράφοι στη θέση τη δική σας. Δεν είναι πολλοί. Να έχουν, για παράδειγμα, καταθέσεις σχεδόν 5 εκατομμυρίων, αναφέρομαι στους λογαριασμούς για τους οποίους υπάρχει τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Νομίζω ότι. Όχι, είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη. Και καλείστε να πληρώσετε το ποσό, το πρόστιμο αυτό των 5 εκατομμυρίων, μέσα στον Οκτώβριο, οπότε και θα καθαρογραφεί η απόφαση. Ανεξαρτήτως του τι θα κάνετε εσείς από εκεί και πέρα, πρέπει να περάσετε από το Ταμείο μέσα στον Οκτώβριο. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό να προαναγγέλλετε τι θα κάνει το ελεγκτικό, το οποίο δεν έχει καταλήξει. Όχι, αυτό που ξέρω είναι ότι η απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου, και διαψεύστε με, είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη. Έχει γραφτεί από τον Ιούλιο αυτό. Νομίζω ότι είστε λάθος πληροφορημένοι και θα πρέπει λίγο να επιφυλαχθείτε σε αυτό. Είμαι λάθος πληροφορημένη? Ναι. Δεν είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη? Ιούλιο. Εγώ έχω διαβάσει ότι έχει δημοσιευθεί. Δεν έχει δημοσιευθεί. Εάν κάνω λάθος, θα το παραδεχτώ. Εγώ αυτό που ξέρω, οι πληροφορίες οι δικές μου είναι ότι είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη απόφαση. Αυτό έχω διαβάσει ήδη από τον Ιούλιο. Και ότι περιμένει να καθαρογραφεί τον Οκτώβριο. Ότι μάλλον έχετε, ξέρετε, λάθος στοιχεία. Δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Καλώς. Αν έχω λάθος στοιχεία, επαναλαμβάνω, θα αναγνωρίσω το λάθος μου. Τώρα, ναι, κάτι τελευταίο. Έχουν ακουστεί ότι εσείς με διάφορα τεχνάσματα, με δικονομικά και φορολογικά τεχνάσματα, διακινείτε μαύρο χρήμα. Τι απαντάτε σε αυτό? Ξέρετε, θυμόμαστε όλοι και εκείνη την ιστορία με τις μαύρες σακούλες. Τι απαντάτε σε αυτό? Καταρχάς, δεν είναι αντικείμενο της σημερινής συνεδρίας. Αλλά παρά τα αυτά, δεν έχω πρόβλημα να σας πω ότι σε όλες αυτές τις κατηγορίες έχω αθωωθεί με απόφαση του, με βούλευμα, όπως το λένε. Το πιο επίσημο που υπάρχει, στις κατηγορίες περί μαύρου χρήματος κτλ. Έχω αθωωθεί με βούλευμα. Επιπλέον, έχω συμβαστεί, έχω πληρώσει με το ελληνικό δημόσιο, το οποίο ουδέποτε διαπίστωσε θέμα φοροδιαφυγής, και αυτό αναφέρεται, αλλά κατόπιν διαφόρων ενεργειών εκεί παρασκηνιακών, οι οποίες σχετίζονται και με αυτά που έλεγα πριν για το πόρισμα του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ των κυρίων Παπαγουσταντίνου και των άλλων εκείνης της εποχής, προσπάθησε τη μεθόδευση ενός προστίμου. Και αυτό το έχουμε τακτοποιήσει και το πληρώνουμε στην εφορία. Παρ' όλα αυτά, και επειδή δεν θα ήθελα να μείνει αναπάντητο, θα ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το μυστικό της επιτυχίας σας. Ενδεχομένως, επειδή μας ακούνε και νέα παιδιά. Καταρχάς, να μην το γρουσέψουμε. Ναι, όχι, το μυστικό της επιτυχίας εννοώ πως ένας δημοσιογράφος που ξεκινάει, που δεν έχει πίσω του μία παράδοση, για παράδειγμα, από ό,τι ξέρω, ξεκινήσατε κι εσείς. Γνωριζόμαστε, έτσι δεν είναι? Στην αρχή με μπερδεύανε, γιατί νομίζω να Αναστασιάδης, ότι είναι Αθανασιάδης. Ναι, όχι. Επειδή γνωριζόμαστε, για πείτε μας το μυστικό της επιτυχίας σας. Αφού γνωριζόμαστε, δεν υπάρχει κανένα μυστικό, ούτε καμιά ιδιαίτερη επιτυχία. Ο καθένας κάνει μία πορεία. Εσείς ξέρετε πολύ καλά ότι τουλάχιστον από το 1990, δηλαδή 25 χρόνια περίπου, είμαι σε θέση αρχισυντάκτη ή διευθυντή σε εφημερίδες, αρχίζοντας από την Καθημερινή, όπου η μισθή είναι ψηλή. Και επίσης ξέρετε ότι έχω κάνει 20 χρόνια τηλεόραση σε μια εκπομπή η οποία, καλώς ή κακώς, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας πιο δημοφιλής και έχει τα περισσότερα διαφημιστικά έσοδα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μπορέσω να μαζέψω κάποια χρήματα για να ολοκληρώσω τι εκαθοδόν. Ο καθένας κάνει ό,τι έχει στο κεφάλι του. Εγώ δυστυχώς είχα στο μυαλό μου, περνώντας από όλες τις εφημερίδες,
Και βλέποντας τα προβλήματα και τις δυσκολίες και τις ιδιορυθμίες και την κατάσταση που επικρατούσε και τα αφεντικά και τα έτσι και τα αλλιώς, θέλαμε να ανοίξουμε μια καινούργια εφημερίδα η οποία να είναι ανεξάρτητη και να μην βάλεται από όλα αυτά. Δεν λέμε ότι είμαστε οι πρώτοι που το έχουμε κάνει, έχει προηγηθεί η ελευθεροτυπία. Ήταν άλλες εποχές εκείνες. Και αυτή ήταν όλη η δουλειά. Από όλες μου τις φορολογικές δηλώσεις, από όλα αυτά, από στοιχεία τα οποία έχει ξεπετάξει ως 300 φορές. Και αν σας έλεγα, ας πούμε, το ύψος των φόρων που πληρώνω κάθε χρόνο. Φαντάζομαι είναι αντίστοιχη των εσόδων σας. Είναι παραπάνω. Πάντως, για να κλείσω, γιατί ειλικρινά δεν έχω άλλο χρόνο. Όλοι οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι μας ακούν αυτή τη στιγμή και έχουν περάσει από θέσεις αρχής συντακτών. Δεν νομίζω ότι έχουν την ίδια οικονομική επιφάνεια. Το οποίο γι' αυτό σας είπα να μοιραστείτε μαζί μας. Για να πάρουν και. Θα ρωτήσω κάτι, αν ξέρετε κάποιον άλλον, ο οποίος να έχει κάνει διευθυντής σε κάνα δύο εφημερίδες, να έχει μία από τις πρώτες εκπομπές στην τηλεόραση και να έχει και εφημερίδα, μπορείτε να μου το πείτε. Καλώς, εγώ κρατάω, κύριε Αναστασιάδη, ότι η εφημερίδα σας δεν χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Μα είναι δυνατόν, κυρία Καβαδία. Και γιατί να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καβαδία. Σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Σιρμαλένιος για 8 λεπτά και μετά ο κύριος